Κύριε Λιακάκο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πείτε πώς είναι η κίνηση σήμερα στην αγορά, εδώ, στη λαϊκή αγορά. Σήμερα μπορώ να πω υπάρχει μια κίνηση στα για Τετάρτη, έτσι. Υπάρχει μια κίνηση, πιστεύω να προχωράμε καλύτερα από εδώ και πέρα. Προϊόντα υπάρχουν, αυτό να. Πάντα υπάρχουν προϊόντα, όχι μόνο υπάρχουν προϊόντα σε ποσότητες, υπάρχουν σε ποιότητες, φρέσκα, ξέρει ο κόσμος που επισκέπτεται τη λαϊκή, ξέρει τι προϊόντα υπάρχουν και τροφοδοτείται ο κόσμος, γι' αυτό έρχεται, καθαρά, ναι, πράγματα. Μάλιστα. Τώρα για πείτε μας, πότε θα γίνει η μεταφορά της λαϊκής? Το ακριβής χρονοδιάγραμμα δεν το ξέρω, αλλά ναι, μέσα στο μήνα, από ό,τι έχουν προγραμματίσει οι άρχοντες εδώ του Δήμου, ναι, θα γίνει η μεταφορά μέσα, ναι, στο μήνα. Βέβαια, δίπλα θα είναι, δίπλα από το χώρο της λαϊκής αγοράς. Ναι, αυτό ήταν πρόταση του συλλόγου μας να πάμε προς τα εκεί. Ναι. Στην συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή το αποφασίσαμε, το προτείνουμε μάλλον για να πάμε προς τα εκεί. Βέβαια αυτό έχει περάσει από την ποιότητα ζωής και από τα άλλα τα όργανα. Σήμερα θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για να υποθεί εκεί. Και προχωράμε σε αυτό το ρυθμό. Και για πόσο διάστημα θα είναι εκεί η λαϊκή αγορά? Από ό,τι μας είπαν οι άρχοντες δημοτικοί, το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τέλος του Νοέμβρη, τέλος του χρόνου στην ουσία, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Το έργο, τώρα, όλο το έργο ή στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή εκεί στη λαϊκή αγορά, μέχρι τέλος του Νοέμβρη μας λέτε? Αυτό δεν το ξέρω αν είναι στην επέκτασή του, δεν ξέρω. Για τον χώρο της λαϊκής, αυτό μας είπαν τουλάχιστον, για τον χώρο της λαϊκής. Μάλιστα. Οπότε είναι για αρκετό διάστημα. Είναι ένα διάστημα, θα εξυπηρετηθείτε. Ναι, το οποίο πρέπει να κάνουμε, θα εξυπηρετηθείτε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και εμείς, να κάνει και ο κόσμος υπομονή, να περάσει τουλάχιστον να τελειώσει εύκολα και γρήγορα αυτό το έργο, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο φυσιολογικό μας ρυθμό. Τώρα εσείς βέβαια ζητάτε κάποια πράγματα με την επιστροφή σας ξανά στον ίδιο χώρο, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί στο χώρο, να μην είναι ακριβώς ο ίδιος χώρος έτσι όπως ήταν πριν, δηλαδή όπως είναι τώρα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε πρέπει να φτιαχτούν. Μας μείνανε πίσω αυτά τα πράγματα, γιατί προφασιζόμενος ο Δήμος ότι θα έρθει το Opel Mall και θα ξυλώσουμε κάποια πράγματα, ναι, θα φτιάξουμε, μην τα ξυλώνουμε δύο φορές. Ωραία, οπότε λοιπόν αφού τελειοποιηθεί το έργο, μέσα σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι και αυτά που ζητάμε κι εμείς. Μάλιστα. Μιλάτε για κατασκευή τουαλετών και για τη διαμόρφωση του χώρου όπισθεν των καταστημάτων. Ναι. Έτσι, ένας χώρος που είναι ανεκμετάλλευτος. Μπράβο, ένας χώρος που είναι ανεκμετάλλευτος και εστία μόλυσης πολλές φορές. Ναι. Δεν έχει νόημα δηλαδή αυτός ο χώρος εκεί. Εντάξει, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και με διάφορες εκδηλώσεις. Να πω ας πούμε ένα παράδειγμα, μπορούσε ας πούμε να υπάρχει ένας νηπιαγωγός ας πούμε ένα Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατό, ναι, και να μαζεύουν τα παιδιά να τους κάνει κάποια σχέδια, κάποιος κλόουν, κάποιο αυτό, κάποια γιορτή, ναι, κάποια έκθεση. Να απασχολεί τα παιδιά. Πολλαπλών χρήσεων μπορεί να είναι, πολλαπλών, ναι, χρήσεων μπορεί να είναι αυτός ο χώρος. Αλλά και πάγκοι θα μπορούσαν να στηθούν εκεί στους χώρους αυτούς. Στους πάγκους να μην το πούμε, αφού μας χωράει, υπάρχει χώρος γενικά και μας, ναι, χωράει, να μην το κλείσουμε το χώρο εκεί, να το κάναμε σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα, λέτε, ανάμεσα στα πάγια αιτήματα του συλλόγου σας είναι και να μεταφερθεί η λαϊκή αγορά κάπου αλλού, δηλαδή σε έναν άλλο χώρο, έτσι, να, ναι, υπάρχει, να γίνει μια σύγχρονη πριν αγορά. Πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να σας διακόψω, πριν φτάσουμε εκεί, επειδή αυτό το έργο που θα πούμε μετά έχει ένα χρόνο, χρονικό, ναι, διάστημα μεγάλο, φαντάζομαι, να τελειοποιηθεί, να φτάσουμε εκεί. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, καλό θα είναι να λάβουμε κάποια μέτρα άλλα. Όπως λέμε, πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα τα δικά μας, να αποσυμφορίζονται οι χώροι γύρω-γύρω από τη λαϊκή. Ναι. Δεύτερον, να υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση από το κατάστημα σούπερ μάρκετ του Μόρφη έως του Προβιά, mm-hmm, να γυστηλάω δηλαδή, μισή ώρα, 45 λεπτά τέλος πάντων περίπου, να μπορεί ο άλλος να φύγει με το αυτοκίνητό του, να παρκάρει, να ψωνίσει τα πραγματάκια του μισή ώρα, 45 λεπτά, και να φύγει. Να φύγει, να πάει σπίτι του, να φύγει κάποιος άλλος, να υπάρχει τέλος πάντων αυτός ο χώρος για πάρκινγκ εξυπηρέτηση των πελατών. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη λαϊκή αγορά τώρα με το αυτοκίνητο. Κάποιοι, πολλοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν φτάνουμε. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Καλό θα ήταν να διευκολυνθεί και ο πολίτης κάποια στιγμή. Η έργα δηλαδή του Δήμου
τα οποία θα αλαφρύνουν τον κόσμο, θα τον βελτιώσουν στην ποιότητα ζωής. Και βέβαια ένας χώρος πάρκινγκ, εξέβρεση χώρου πάρκινγκ, θα εξυπηρετήσει και άλλες, τις άλλες ημέρες, όχι μόνο τη Λαϊκή Αγορά. Αυτά είναι πάγια αιτήματα. Τα έχουμε πει και από προηγούμενες διοικήσεις που έχουν περάσει και δεν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Φαντάζομαι τώρα με το τελειοποίηση των Open Mall να μπούμε σε μια πράξη τέτοια για να λύσουμε κάποια προβλήματα σοβαρά που παραμένουν χρόνια. Και αγιαστική συγκοινωνία, λέτε. Και πλησιαστική συγκοινωνία. Ναι. Δηλαδή τώρα. Δεν νοείται τώρα να έρθει ο άνθρωπος από τη Λάκα, από δεξιά προσιδά, από τα Ταγρέικα, δεν ξέρω από δεξιά αριστερά, από άλλα χωριά, από Κλαδάτσιον και τα λοιπά, να έρθει να ψωνίσει. Μπορεί το λεωφορείο να κάνει αυτή τη δουλειά, να πιάσει ναι. την ευρύτερη περιοχή και να πηγαίνει η κόσμο να φέρνει, να παίρνει. Δηλαδή εύκολο πράγμα είναι φαντάζομαι. Δεν ξέρω διαδικαστικά που κολλάει, αν κολλάει, ναι. αλλά μπορούμε να το δούμε. Δεν έχουμε κάτι να το δούμε. Ναι. Πιστεύετε ότι αν οργανωθεί καλύτερα η λαϊκή αγορά θα έρχονται και άλλη παραγωγή, θα είναι ακόμα καλύτερα για εσάς αλλά και για τους καταναλωτές? Αν λύσουμε αυτά τα θέματα και αν γίνουν πράξη αυτά τα αιτήματα που ζητάμε, πιστεύω ότι θα είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερη κατάσταση και εμείς η παραγωγή και οι ναι. πολίτες, οι καταναλωτές που έρχονται και τροφοδοτούνται από τη λαϊκή. Έτσι θα έχουν άμεση πρόσβαση πλέον. Θα έχουν πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση. Και κατανοητό είναι. Πάει στο σούπερ μάρκετ, σου λέει παρκάρω το αυτοκίνητό μου, πάω, παίρνω και 2 κιλά ντομάτες και φεύγω, ξέρω εγώ. Τότε δεν θα έχει την επιλογή του σούπερ μάρκετ, θα έχει την επιλογή της λαϊκής. Γιατί αυτό να μην γίνει, δηλαδή. Αυτό είπαμε για την τετραετία που μας έρχεται, έτσι. Ναι. Στην τετραετία που μας έρχεται, η καινούργια δημοτική αρχή θα πρέπει να βάλει στο πλάνο της ανέβρεση οικοπαίδου εκτός κέντρου της πόλης. Ναι. Ούτως ώστε να μπορεί να φτιάξει μια δημοτική αγορά εκεί με καταστήματα διάφορα, να στεγάζεται και η λαϊκή εκεί, να υπάρχει χώρος πάρκινγκ, να είναι μια οργανωμένη δημοτική καφέ, αγορά, ναι. Με τις υποδομές της, όλα αυτά, να υπάρχει καφέ, να υπάρχει εστιατόρια, μπορεί να ψυχείς γενικά, όλα αυτά τα πράγματα που απαιτούν οι σύγχρονοι καιροί, έτσι, είμαστε ναι. Πολλές πόλεις έχουν πλέον δημοτική αγορά σύγχρονη. Θέλουμε να πάμε μπροστά και σαν άνθρωποι ναι. να βελτιώσουμε τη ζωή μας, αλλά και σαν κοινωνία γενικότερα όλοι μαζί. Πιστεύετε ότι υπάρχουν, προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι όπου θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν για την δημιουργία κατασκευή μιας δημοτικής αγοράς? Είναι κοιτάξτε δύσκολο. Να δείτε, εμείς βλέπουμε κάποιους χώρους, ναι. τους οποίους δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Δήμος πρέπει να έχει ναι. στο πρόγραμμά του να το ψάξει, να το τρέξουμε, να το δούμε. Αν δεν μπει από το Δήμο, ποιος θα ψάξει, εμείς θα ψάξουμε να βρούμε το οικόπεδο. Βέβαια, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση λοιπόν από το Δήμο και από την Περιφέρεια, και η Περιφέρεια μπορεί να βάλει το χέρι της, που λέμε, να καταλήξουμε σε ένα έργο που θα είναι για 50 χρόνια, ας πούμε, κατάσταση τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ναι. Και είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να το δει η νέα δημοτική αρχή, γιατί αυτό το έργο δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι απαιτείται χρόνος. Έτσι ναι, να βρει το οικόπεδο, να κατασκευαστεί το κτίριο. Τώρα, επειδή θα γίνει το βράδυ η ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Καλό θα είναι να δεσμευτούν οι παρατάξεις. Βέβαια. Προς αυτή την κατεύθυνση να βγει ένα ψήφισμα. Δηλαδή ότι εμείς, αν θα βγούμε δημοτική αρχή μεθαύριο, θα είναι στο στόχο μας αυτό το πράγμα. Θα είναι στο μας αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ακούσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Δηλαδή πρέπει να πιεστούν και αυτοί, ας πούμε, κάποια στιγμή να δείξουν κάποιο έργο. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει μείνει η πόλη μας πίσω, όπως βλέπετε. Θέλουμε και εμείς που τη ζούμε, έστω αυτές τις δύο μέρες εδώ, βλέπουμε ότι πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται, δεν ξέρω από διάφορα συμφέροντα που μπορούν να κολλάνε. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Πρέπει να πάμε βήματα μπροστά, να μην πω άλματα. Βέβαια. Επίσης μιλάτε για τοποθέτηση φωτεινών πινακίδων. Ναι. Έτσι, και ναι. να συμμετέχει και ο Δήμος στη διαφημιστική καμπάνια του Συλλόγου. Να προβάλλει δηλαδή ο Δήμος, που όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και αλλού το έχουμε ακούσει, τη λαϊκή αγορά. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι δικό μας. Είναι βάση του νόμου αυτά. Αυτά υπάρχουν βάση του νόμου, ότι ο Δήμος υποχρεούται να συμμετέχει στη διαφημιστική καμπάνια του Συλλόγου, της Λαϊκής Αγοράς, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, δεν βλέπουμε κάτι. Οι φετονές πινακίδες τι σκοπό έχουν, να το πούμε έτσι, να το ακούσει και ο κόσμος να το καταλάβει. Οι φετονές πινακίδες μιλάμε για δύο. Μία στην είσοδο από Λυκούργο Αγισλάου και μία από την είσοδο Αγισλάου Βρασίδου. Λοιπόν, που θα λένε τι, προσοχή
ας πούμε, κάθε Τετάρτη και Σάββατο γίνεται λαϊκή αγορά, προσέχετε τα αυτοκίνητά σας, μην τα αφήνετε, μην παρκάρετε και ξέρω εγώ εμποδίζετε τους παραγωγούς. Δεύτερον, μπορεί να είναι ενημερωτικό, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, Χριστούγεννα, να λέει χρόνια πολλά, μπορεί να είναι κάτι έκτακτο να ενημερώνει τον κόσμο. Πολλά πράγματα μπορούν να σε αυτές τις πινακίδες να φέρνονται και να ενημερώνουν τον κόσμο. Βέβαια. Αυτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσα στο έργο των Μπελμών να μπουν και αυτά, να ολοκληρώσουμε μια κατάσταση έτσι γενικότερα καλύτερη. Βέβαια. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει μετά το έργο του Open Mall να δούμε κάτι διαφορετικό εκεί, όχι απλά ό,τι προβλέπει το Open Mall, δηλαδή να βοηθηθεί ο χώρος και η λαϊκή αγορά με και άλλους τρόπους, όπως λέτε, οι φωτεινές πινακίδες, να γίνει τουαλέτες, γιατί ακόμα και αν πάμε σε κτίρια για δημοτική αγορά, δηλαδή κάπου να δημιουργήσει ο Δήμος, αυτό θα περάσουν χρόνια μέχρι να γίνει. Αυτό σας είπα και εγώ. Αυτό σας είπα. Άρα λοιπόν τον υπάρχον χώρο πρέπει να τον βελτιώσουμε σε τέτοιο σημείο που να είναι λειτουργικός, λειτουργικότατος, να τονίσω έτσι τη λέξη. Μάλιστα. Και για εμάς και για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν όλο το μεγάλο λούκι, να το πω έτσι, γιατί να παρκάρει ο άλλος τώρα στη Λεωνίδα τον τάφο και να πάρει τα πράγματά του, να τα πάει πάνω εκεί, καταλαβαίνετε ότι είναι βάσανο, είναι βασανιστήριο αυτό το πράγμα που τραβάει. Γιατί πλέον δεν εξυπηρετεί και το καροτσάκι όπως άλλες εποχές. Και το καροτσάκι πόσο να εξυπηρετήσει. Θα εξυπηρετήσει την κοινικοτηρά που είναι 200-300 μέτρα. Ναι, και όταν είναι κάποιος μόνος του, δύο άτομα που παίρνει λίγα πράγματα. Πόσα να χωρέσει. Καλοκαίρι, χειμώνας, κρύα, από εδώ από εκεί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό τα ζητάμε αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Ηλιακάκο, αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι ακόμα πέρα από αυτά που είπαμε. Και να δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει τώρα με τη μεταφορά η λαϊκή αγορά, γιατί και στην αρχή ίσως να υπάρχουν διάφορα θέματα. Ναι, βασικά είπα πρέπει να έχουμε υπομονή όλοι μας, πρώτα και πρώτα εμείς οι παραγωγοί που αναστατωνόμαστε τώρα με την μεταφορά. Καταλαβαίνετε πού θα πάει ο κάθε πάγκος, πού θα αυτό. Ναι, γιατί ο καθένας ήξερε τη θέση του, πάει κάθε φορά και κάθε στη θέση του. Ναι, είναι μια συνήθεια που την ξέρεις ότι κάνεις κάθε φορά. Τώρα είναι κάτι καινούριο, πιστεύω σε 2-3 φορές ας πούμε να έχουμε μπει σε μια σειρά κι εμείς και ο κόσμος να αναγνωρίσει πού είναι ο κάθε παραγωγός που θέλει να επιλέξει. Να κάνουμε υπομονή όλοι γενικότερα, να περάσει ο χρόνος όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει το έργο για να μπούμε σε αυτή τη σειρά που θέλουμε να μπούμε. Και να μην υπάρχουν προβλήματα και στις άλλες επιχειρήσεις εκεί δηλαδή που θα μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, να υπάρξει μια συνεργασία. Όλα αυτά πρέπει να ζυγιστούν, να παρθούν τα μέτρα, γι' αυτό λέμε, τονίζουμε και στην ανακοίνωση, να παρθούν τα μέτρα από το Δήμο για να είναι η λαϊκή και προσβάσιμη και λειτουργική. Οπότε κρατάμε αυτό που... Να λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί. Ναι, ναι. Μέσα στο μήνα αναμένεται η μεταφορά της λαϊκής αγοράς, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πότε. Από ό,τι μας είπαν αυτό. Σας λέω και απόψε θα γίνει το ψήφισμα, να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί και εκεί. Να δούμε την επόμενη μέρα, δηλαδή, πώς θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Λιακάκο και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε και με την μεταφορά εκεί αν υπάρχουν διάφορα θέματα βέβαια, να τα συζητήσουμε. Μόλις θα μάθουμε την ακριβή ημέρα, εγώ θα το ανακοινώσουμε στον κόσμο να το ξέρει. Ωραία. Εκείνο που θα ήθελα να πω έτσι τελευταία είναι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται στη λαϊκή αγορά και μας στηρίζει. Βέβαια και για το καλό του είναι, αλλά και για το καλό μας. Υπάρχει μια αρμονία με τον κόσμο, μια φιλική σχέση. Έρχεται, μας λέει καλημέρα, γνωριζόμαστε από τη μπάροδο του χρόνου, έτσι, στην αλλαγή που κάνουμε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Αυτό. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ηλιακάκο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε και εσάς που μας την καλημέρα μας σε όλους τους παραγωγούς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.